Στο πρώτο επίσημο ταξίδι της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου στην ακριτική Γάβδο, η πρώτη πολίτης της χώρας, μιλώντας με λόγια από καρδιάς εκτός πρωτοκόλου, έδειξε την ανθρώπινη πλευρά της χωρίς να καταφέρει να κρύψει τη συγκίνησή της. Σας είμαι ευγνώμων, γιατί αυτό που περίμενα είναι και ακόμα περισσότερο. Και η γάστρα και η πρίκα της Λίλιαν και όλα. Ευτυχής που βρέθηκα εδώ. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους και καλή αντάμωση και σας υπόσχομαι, δεν μπορώ να κάνω πολλά, δεν λέω ό,τι να είναι, αλλά δεν θα σας ξεχάσω, να είστε καλά. Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους ακρίτες, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε πως η αδυναμία πραγματοποίησης αυτού του ταξιδιού με ένα αέριο μέσο δεν ήταν ικανή να την αποτρέψει, αφού αισθανόταν το βάρος της υπόσχεσης που έδωσε. Γι' αυτό και ταξίδεψε όπως και εκείνη, με το μικρό πλοίο της Ανενδείξα Μαριά, που πραγματοποιεί εδώ και χρόνια το δρομολόγιο της άγονης γραμμής. Όταν λοιπόν σκέφτηκα, γιατί ακριβώς δεν έχει σημασία άλλη μια φορά ο Πρόεδρος Δημοκρατίας να πάει στο Κολωνάκι, στη Δεξαμενίκη ή στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες παραλίες, οπουδήποτε, ήθελα να είμαι σε κάποια πιο αθέατη γωνιά της Αθήνας, της Ελλάδας. Αν θέλετε, γιατί αυτά τα 5 χρόνια θα τα κάνω αυτά τα πράγματα, ας κάνω και αυτό που μου λέει η καρδιά μου. Η κυρία Σακελαροπούλου έφτασε μέχρι το πιο ακριτικό φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων, επισκεπτόμενη το παρατηρητικό στρατιωτικό φυλάκιο της Γάβδου. Λοχαγός Αβραάμ Πίδερης, διοικητής φυλακίου. Καλώς ήρθατε, κυρία Πρόεδρε, στο επιτηρητικό φυλάκιο της Γάβδου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοχαγέ. Εξοχοτάτη, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου εκ μέρους του προσωπικού του φυλακίου να σας επιδώσω την ελληνική σημαία που μέχρι χθες το απόγευμα κοιμάτιζε εδώ στο επιτηρητικό φυλάκιο της Γάβδου. Και να σας διαβεβαιώσω από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, εφόσον χρειαστεί θα τηρήσουμε στο ακέραιο τον όρκο μας για την υπεράσπισή της. Είμαι βέβαιη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στον δορυφορικό σταθμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, έναν από τους 4 που λειτουργούν παγκοσμίως και τον μοναδικό που παρατηρεί οτιδήποτε σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, την τήξη των παγετώνων. Αυτό το όργανο που βλέπετε είναι στην συγκυριοξία σαν να υπάρχει ένας δορυφόρος αυτή τη στιγμή εδώ, mm-hmm. ο οποίος επικοινωνεί με τον δορυφόρο που περνάει απάνω στα 1300 χιλιόμετρα. Μεταξύ των σταθμών της επίσκεψής της στην ακριτική Γάβδο ήταν και το σπίτι των εξορίστων, όπου ενημερώθηκε από τον συγγραφέα Δημήτρη Δαμασκηνό. Μια ομάδα εξορίστων, γύρω στους 15, έκτισαν το σπίτι για να το κατοικήσουν. Ανάμεσά τους και ο Άρης Βελουχιώτης, που μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη Γάβδο στις 23 Οκτωβρίου του 1931. Το ταξίδι της Προέδρου στη Γάβδο ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα με τον κατάπλου του πλοίου στα Σφακιά, όπου ο Δήμαρχος Μανούσος Χιωτάκης της έδωσε για ενθύμιο ένα μαχαίρι κριτικό. Την επόμενη φορά που θα έρθετε πιστή μου, θα γράφει και μια ματινάδα πάνω. Για ελληνικού σκοπού, για την κουζίνα, πάνω να το έχει βγάλει. Όχι, είναι για φύλαξη. Εντάξει. Έχει συμβολισμό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.